Πάμε, πάμε σιγά σιγά. Στα υπόλοιπα θέματα τα οποία έχει εκπομπή, πάμε στην Αλεξάνδρα Μερακλείδη. Έλα, Αλεξάνδρα, καλή σου μέρα και πάλι. Πού ακριβώς βρίσκεσαι και τι μας δείχνεις? Καλημέρα σας. Δείχνω έναν ντρόν. Βρισκόμαστε στη Βούλα, εδώ πέρα κοντά στο Δημαρχείο. Όπως βλέπετε, θα γίνει τώρα εναέρια επιτήρηση. Αυτό εδώ πέρα τον ντρόν, όπως θα δούμε και τώρα στον αέρα, ναι, σηκώνεται ώστε να δει πού υπάρχει φωτιά και να ενημερώσει αμέσως την αστυνομία αλλά και την πολιτική προστασία. Κοιτάξτε εδώ πέρα τώρα, ναι, θα μπούμε και μέσα στην αίθουσα να δούμε πώς φαίνεται και τι ακριβώς δείχνει. Πάμε. Βλέπετε τώρα στον αέρα έγινε αυτό. Κέντρο ελέγχου, μέσα στο κέντρο ελέγχου, για να δούμε λίγο τι ακριβώς θα μας δείξει. Για πάμε στο θάλαμο. Μπαίνουμε σιγά μαζί μας έχουμε και τον Δήμαρχο, τον κύριο Κωνσταντέλο. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σας, κύριε Δήμαρχε. Με αυτή τη εβδομάδα, τουλάχιστον σε, από επίπεδο φωτιάς, από ό,τι ήταν η προηγούμενη. Για πείτε μας, εδώ τι βλέπουμε? Εδώ έχουμε το κέντρο διαχείρισης κρίσεων του Δήμου λίγος πολύ, το οποίο έχει μια σειρά από νέες τεχνολογικές τεχνολογίες μάλλον εχμής. Το κυρίαρχο το οποίο έχουμε είναι οι ψηφιακές κάμερες, όπως βλέπετε εδώ, οι οποίες είναι θερμικές και ψηφιακές και επιτηρούν το δάσος, αλλά κυρίως είναι η δυνατότητά μας να επιτηρούμε 24 ώρες το 24ωρο κατά τη διάρκεια της αντιμπυρικής περίοδου όλη την περιοχή μας όσον αφορά το αστικό και περιαστικό πράσινο και να μπορούμε να παρεμβαίνουμε σε περίπτωση κρίσεως, ούτως ώστε να υπάρχει από το κέντρο επιχειρήσεων εδώ εικόνα για το πού ακριβώς υπάρχει φωτιά, πού κινείται, πού κινούνται τα μέσα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας. Κύριε Δήμαρχε, εδώ, καλημέρα. Όπως βλέπετε τώρα, ο καλημέρα, χειριστής, κύριε Δήμαρχε, ο Νίκος. Καλημέρα, κύριε Υποφάντη. Δεν ξέρω, αυτό που κάνετε πραγματικά είναι πρωτοποριακό. Είναι ένα θέμα το οποίο το συζητούσε πάρα πολύ καιρό και η πυροζεστική να μπορεί να κάνει εναέρια καταγραφή μέσω θερμικών καμερών, όπως έχετε βάλει και την είδαμε πριν, αλλά και μέσω ντρόν να επιτηρεί τις περιοχές δύσκολης ώρας. Πόσα ντρόν έχετε, πόση ώρα είναι η πτήση τους, έτσι και βεβαίως εάν έχετε προλάβει φωτιά μέσα από τα ντρόν. Αυτή τη στιγμή βεβαίως. Αυτή τη στιγμή έχουμε 4 ντρόουν, από τα οποία τα 2 επιχειρούν κατά περίπου 10 ώρες τη μέρα. Οι υπόλοιπες ώρες της ημέρας είναι με ένα ντρόουν και το ένα είναι ένα εφεδρικό. Υπάρχει ένα ντρόουν το οποίο μας υποστηρίζει την ναυαγοσωστική κάλυψη της περιοχής, όπου μπορεί να μεταβεί σε ένα περιστατικό και να ρίξει ισοσύβια. Και συγχρόνως έχουμε τη δυνατότητα αυτή την εικόνα που σήμερα βλέπει εδώ ο χειριστής, αν δείτε η εικόνα που βλέπει ο χειριστής, αριστερά είναι ψηφιακή, δεξιά είναι, αριστερά είναι θερμική, δεξιά είναι ψηφιακή. Αυτή μεταδίδεται ζωντανά σε 6 tablets ή κινητά τηλέφωνα των εχόντων την ευθύνη. Την ίδια στιγμή έχουμε και τη δυνατότητα να έχουμε την θέση των οχημάτων αλλά και του προσωπικού του Δήμου, όπως επίσης εδώ αν δείτε και την πληρότητα των δεξαμενών που υπάρχουν στην περιοχή όσον αφορά το νερό το οποίο έχουμε στη διάθεσή μας και τις δεξαμενές ελικοπτέρων που υπάρχουν. Αλλά δεν υπάρχει αυτό που έχετε κάνει στο νότιο Ημιτό, στα όρια του Δήμου μας. Δεν υπάρχει αυτό που έχετε κάνει, δεν υπάρχει. Η λογική είναι να κερδίσουμε αυτό το κρίσιμο δεκάλεπτο. Δεν σημαίνει επουδενή, κύριε Υποφάντη, ότι δεν θα υπάρξουν φωτιές στην περιοχή μας. Θα υπάρξουν και όπως έχουν υπάρξει. Για μας είναι σημαντικό όμως να έχουμε τη δυνατότητα να μπορούμε να μην χάνουμε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο, στο οποίο με μικρές δυνάμεις μπορούμε να κατασβέσουμε μια πυρκαγιά. Όσο περνάει ο χρόνος, τόσο πιο δύσκολο γίνεται. Να μην ξεφύγει η φωτιά. Αυτό το σύστημα λοιπόν έχει σε καθημερινή βάση πλέον μας δίνει εικόνα. Μόλις το τελευταίο Σαββατοκύριακο είχαμε 4 περιστατικά από βεγγαλικά που κάποιοι άμυαλοι πέταξαν στην περιοχή, παρότι είχαμε κατάσταση συναγερμού 5. Και μπόρεσε το κέντρο εδώ να δώσει την ίδια ουσιαστικά στιγμή, να δώσει ενημέρωση και να μπορέσουν να πάνε οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Κύριε Δήμαρχε, είναι υπέροχο αυτό που έχετε κάνει. Κατά τη διάρκεια της μεγάλης φωτιάς. Είναι υπέροχο αυτό που έχετε κάνει. Κατά τη διάρκεια της μεγάλης φωτιάς την προηγούμενη εβδομάδα, για πείτε μας, ναι. Εγώ όχι. Η μεγάλη φωτιά την προηγούμενη εβδομάδα στη Σαρονίδα και στην Ανάβησο είχαμε τη δυνατότητα εδώ, ανεβαίνοντας σε αρκετά μεγάλο ύψος, παίρνοντας άδεια βέβαια από τις αρχές του αεροδρομίου, γιατί ξέρετε εμείς βρισκόμαστε μέσα στην τερματική περιοχή του αεροδρομίου Αθηνών, στα 1500 πόδια, να έχουμε εικόνα της φωτιάς καθ' όλη τη διάρκεια της εξέλιξής του, για το πού βρίσκονται τα μέτωπα και να μεταδίδουμε κι εμείς, να η μικρή μας συμβολή στο συντονιστικό κέντρο της πυροσβεστικής που συντόνιζε την όλη
υπερπροσπάθεια για αυτές τις 12 ώρες στο γειτονικό Δήμο, να δίνουμε εικόνα πού ακριβώς βρίσκεται αυτή η διαδικασία. Να, κύριε Δημάρχε. Το καλό και χαρμόσυνο αυτής της ιστορίας είναι ότι δεν είμαστε πλέον μόνο εμείς. Εμείς μπορεί να χρειάστηκε να βάλουμε λίγο το μυαλό μας και να καλέσουμε ανθρώπους τεχνολογίας για να μας να φτιάξουμε αυτό το επιχειρησιακό κέντρο. Κοστίζει πολύ. Αυτή είναι η τελευταία ερώτηση. Κοστίζουν πολύ όλα αυτά. Όχι, δεν κοστίζουν πολύ. Είναι ουσιαστικά μια μηνιαία. Εμείς δεν μπορούμε να διαθέσουμε προσωπικό, καθότι δεν έχουμε. Ναι. Ούτε είναι καθεαυτού ο κορμός της δουλειάς μας να κάνουμε ένα αερία επιτήρηση. Εμείς αγοράζουμε μια υπηρεσία, την οποία υπηρεσία την έχουμε συνδιαμορφώσει. Μπράβο, υπόψη, μπράβο. Λοιπόν. Αυτό είναι το μόνο αδειοδοτημένο πλήρως κέντρο μαζί με την Frontex που υπάρχει στη χώρα. Δημαρχέ. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και όλοι μας είμαστε χαρούμενοι, γιατί η συγκεκριμένη εφαρμογή πλέον χτίζεται σε άλλους 6 δήμους της χώρας και σε μια περιφέρεια. Που σημαίνει ότι τα επόμενα χρόνια τέτοιου είδους σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης νομίζω θα έχουν πάρα πολύ δήμοι στη χώρα. Κύριε Δημάρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα το επισκεφτώ κι εγώ, Αλεξάνδρα, να είσαι καλά. Νομίζω ότι έχει μοναδική εμπειρία εκεί που είσαι. Έτσι, ένα φοβερό θέμα. Βοηθάει βέβαια και η ειδικότητα του Δημάρχου. Πιλότος πολλά χρόνια, μπορεί να καταλαβαίνει τη δύναμη της πληροφορίας και της αξίας που έχουμε από ψηλά. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω. Να έχουμε ένα υπόλοιπο καλοκαίρι και να είναι ήρεμο, χωρίς πυρκαγιές. Ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζω να κατασβεστούν οι πυρκαγιές, ειδικότερα στη Ρόδο που μένονται για 7η μέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, σε πολύ λίγη ώρα